Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλή εβδομάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα ζέστης από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Η πιο ζεστή ημέρα θα είναι η αυριανή. Ωστόσο, από την Τετάρτη θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Για αύριο, λοιπόν, Τρίτη, περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό και μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το βόρειο ρεύμα θα φτάσει τοπικά τα 6 μποφόρ στα νοτιότερα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται καθαρός ουρανός και αρκετή ζέστη. Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ. Λίγη υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει μόνο λίγη αραιή συννεφιά. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Λίγη υγρασία, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και την Καρδίτσα θα δείξουν μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ουρανός και στη Στερεά και την Εύβοια. Στη Χαλκίδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λιακάδες προβλέπονται για την Πελοπόννησο. Στην Κόρυθο, ο υδράργυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Καρπάθιο Πέλαγος και ηλιοφάνεια σε Κυκλάδες και Κρήτη. Στα Χανιά, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.